Έχει ζητήσει όμως το λόγο ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του λαού, κ. Κατζαφέρης. Μισό λεπτό, κύριε πρόεδρε. Εκ του κανονισμού, κύριε πρόεδρε, δεν δικαιούστε τον λόγο. Δεν δικαιούστε τον λόγο να πάρετε τον λόγο. Αλλά θα κάνω μία, ας το πούμε, μικρή εξαίρεση, δίνοντάς σας το λόγο μόνο για ένα δίλεπτο, σας παρακαλώ, για να προχωρήσουμε στην ψηφοφορία. Κύριε Υπουργέ, παρακολούθησα το πάθος με το οποίο μιλήσατε τώρα, πάθος με το οποίο δεν σας έχουμε συνηθίσει. Δύο είναι τα θέματα. Ή συντάξατε εσείς αυτό το πόνημα και το δείξατε στην Τρόικα, ή η Τρόικα το συνέταξε και το έδωσε εσάς. Εάν εσείς το συντάξατε, μου κάνει εντύπωση πώς φέρατε αυτό το πράγματι εγκληματικό νομοσχέδιο τη στιγμή που πριν από 15-16 μήνες εσείς στο ΠΑΣΟΚ αντιδρούσατε με τη σφοδρότητα που αντιδρούσατε στο υπιότατο μπροστά σε αυτό νομοθέτημα της κυρίας Πετραλιά. Το πολύ απλό της κυρίας Πετραλιά εσείς το πολεμήσατε και το πολεμήσατε σκληρότατα. Και τώρα όλοι εσείς ερχόσαστε και εγκρίνετε και χειροκροτείτε αυτό το κατά πολύ χειρότερο. Εκτός βέβαια είναι επώνυμα της Τρόικα. Οπότε πρέπει να πω στους δανειστές ότι όταν ξεφεύγουν από τα όρια οι δανειστές, μπορεί να τους τύχουν γεγονότα σαν και αυτά που γίνανε χτες στην Ερέτρια σε κάποιους άλλους δανειστές. Ο ελληνικός λαός είναι έτοιμος να πυροβολήσει την Τρόικα, γιατί δεν παραδεχτούμε όλα αυτά τα οποία γίνονται. Κύριε Υπουργέ, πρέπει να αντισταθείτε έστω και στο τελευταίο λεπτό. Εάν είναι όχι, είναι αντισταγματικό, κάντε ένα πείραμα. Βάλτε κάλπι τώρα να δείτε αν οι δικοί σας βουλευτές το ψηφίσουν. Δεν μπορεί να περάσει αυτό το νομοσχέδιο. Είναι η βαρβαρότητα της βαρβαρότητας. Και εσείς πήγατε σε εκλογές με το σύνθημα «Σοσιαλισμός ή βαρβαρότητα». Ξεχάσατε το πρώτο και υπηρετείτε το δεύτερο. Όχι, με συγχωρείτε. Με συγχωρείτε. Εξήγησα νωρίτερα ότι η συζήτηση είχε ολοκληρωθεί. Ήρθε ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας, ζήτησε το λόγο κλπ. Δεν έχει το λόγο ούτε ο κ. Μαρκόπουλος, ούτε ο κ. Υπουργός τώρα. Θα προχωρήσουμε στην ψηφοφορία. Λυπάμαι, κύριε Μαρκόπουλε. Θα έχετε την ευκαιρία αμέσως μετά, μπορείτε να επιμένετε, κύριε Μαρκόπουλε, αλλά είμαστε στη διαδικασία της ψηφοφορίας. Δεν έχετε το λόγο και παρακαλώ να μην γράφονται στα πρακτικά όσα θα λεχθούν εκτός της διαδικασίας αυτής. Κύριε Μαρκόπουλε, με όλη την εκτίμηση που έχω απέναντί σας, σας παρακαλώ, κύριε Μαρκόπουλε, σας παρακαλώ, είμαστε στη διαδικασία, επαναλαμβάνω, της ψηφοφορίας. Έχει ολοκληρωθεί η συζήτηση. Κύριε Μαρκόπουλε, να σας πω το εξής. Μερικές φορές, πράγματι, θα πρέπει να μετανιώνω, γιατί υποβοηθώ το διάλογο εδώ. Ίσως να είναι μια τέτοια στιγμή. Αλλά σας εξήγησα νωρίτερα για ποιο λόγο εδόθη ένα δίλεπτο. Και πρέπει να πω βέβαια ότι ο κύριος Κατζαφέρης δεν αναφέρθηκε και πολύ στην συνταγματικότητα, αλλά κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχει ολοκληρωθεί η συζήτηση κατά το άρθρο 100 παράγραφος 2 του κανονισμού της Βουλής για την αντισυνταγματικότητα του νομοσχεδίου. Παρακαλώ οι δεχόμενοι ότι το νομοσχέδιο δεν είναι σύμφωνο με το Σύνταγμα να εγερθούν. Καθίστε κάτω. Καθίστε κάτω. Είναι προφανές ότι δεν ηγέρθη ο απαιτούμενος αριθμός βουλευτών από το Σύνταγμα και τον κανονισμό της Βουλής και συνεπώς η ένσταση αντισταγματικότητας απορρίπτεται. Σας είχαμε τρεις κιόλας. Πέρα από τον κανόνα της δεδηλωμένης που ισχύει σε αυτές τις διαδικασίες, σας είχα μετρήσει από εδώ. Σας είχα μετρήσει όλους.